Χριστός Ανέστη σε όλους τους καλύμνιους όπου γης. Ο φακός του Κάλυμνος News μετά από την Ανάσταση στο Θεολόγο, παρουσία του Μητροπολίτη μας, του Παπά Καζαβούλη, ήρθε εδώ στην παραλιακή ζώνη να πάρει μία λήψη για όλους εσάς, τα ξενιταμένα μας αδέρφια. Χριστός Ανέστη, χαρούμενοι να είστε και του χρόνου να είστε κοντά μας. Η πόθια είναι απίστευτα όμορφη, ο καιρός εντυπωσιακός. Σε λίγο έχουμε μία μεγάλη έκπληξη. Η ενορία του Αγίου Νικολάου φωτισμένη με βεγγαλικά πιο ψηλά λίγο. Βέβαια δεν είναι οι προηγούμενες χρονιές. Παρ' όλα αυτά έχουν πέσει όμως μερικοί δυναμίτες. Το λιμενικό μας κάνει την προβλεπόμενη περιπολία του. Δεν κυκλοφορεί όμως κανένας. Όλοι οι καλύμνοι κάνουν ανάσταση στα σπίτια τους. Ωραίες στιγμές, συγκινητικές. Από το εκκλησάκι της Ανάστασης είναι μερικοί καλύμνοι αφού πέταξαν μερικούς δυναμίτες. Τώρα έχουν ανάψει μερικά πυροτεχνήματα. Τώρα κάνει την Ανάστασή του. Οι καμπάνες χτυπούν. Υπάρχει μια ηρεμία, μια γαλήνη σε όλο το λιμάνι της πόθιας. Χριστός Ανέστη σε όλους. Με υγεία και του χρόνου να κάνουμε μια Ανάσταση διαφορετική. Μαζική πια, αφού ο φόβος από τον κορονοϊό θα γυβίγει. Την περιοχή
γενοχώραφα πέφτουν αυτά τα βεγγαλικά. Μπράβο τους. Τα παιδιά του λιμεναρχείου συνεχίζουνε. Χριστός Ανέστη, παιδιά! Χριστός Ανέστη! Να η έκπληξη που σας έλεγα! Ποια είναι η είδηση τώρα? Ο Γιάννης ο Γαλλίκος έδωσε εντολή στον Ντόμ το Μαΐλι λίγο μετά την Ανάσταση να πετάξει αυτά τα βεγγαλικά στην Πόθια. Μιλάμε για ένα θέαμα μοναδικό που ο φακός του Καλλιμνός Νιούς έχει την ιδιαίτερη ικανοποίηση να καταγράφει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη το Γαλλίκο που μας ομόρφινε αυτή τη μελαγχολική Ανάσταση. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Το μου, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη και του χρόνου μας με υγεία. Ευχαριστούμε εσένα πολύ. Και ποιον άλλον? Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστούμε τον Γιάννη. Ήταν μια επιθυμία του Γιάννη και την ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.